Χρόνια πολλά και καλά και καλή χρονιά. Ήθελα αυτή η συνάντηση που κάνουμε να έχει ως ενδιαφέρον την πορεία της διαβούλευσης για την περιβαλλοντική μελέτη, για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ιδιαίτερα δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλες αυτές τις ψευδολογίες και τα μεγάλα ψέματα που ακούγονται από τους επαγγελματίες της άρνησης και της αντίδρασης, οι οποίοι δεν θέλουν τίποτα να γίνει στον τόπο μας. Οι οποίοι είναι επαγγελματίες συκοφάντες, είναι επαγγελματίες ψεύτες και λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και δεν στέκουν, προσπαθώντας να ενσπείρουν φόβο και πανικό στους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν σας κάλεσα εδώ σήμερα, για να σας πω ότι το σχέδιό μας, το έργο αυτό το μεγάλο που πλέον έχει γίνει πιλότος για όλη τη χώρα, είναι ένα έργο εξαιρετικά πρωτοποριακό, είναι ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ως εξαιρετικά φιλικό στο περιβάλλον. Είναι ένα έργο το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος το έχουν χαρακτηρίσει ως ιδιαίτερος περιβαλλοντικό και το έχουν προτείνει προς βράβευση. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με 68 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα τα οποία τίθενται από αυτούς τους ψευδολόγους και που δεν έχουν καμία σχέση με το έργο το οποίο θα γίνει στην Πελοπόννησο. Το έργο αυτό είναι το μεγάλο έργο της περιφέρειας μας. Το έργο αυτό είναι ο πιλότος για τη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε τέσσερα θέματα τα οποία έχουν τεθεί. Πρώτο θέμα, περί μολύνσεως και λιπάνσεως τόσο της ατμόσφαιρας όσο και του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Οι μονάδες αυτές δεν θα παράγουν ούτε αέριους ρήπους, ούτε ρήπους υγρά απόβλητα τα οποία θα μεταφέρονται στον υδροφόρο ορίζοντα. Και βέβαια δεν θα παράγουν στερεούς ρήπους που θα επιβαρύνουν το έδαφος. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν απαντιέται ξεκάθαρα. Το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι περί της άποψης και της προσέγγισης που διατυπώνουν μερικοί, λέγοντας ότι το υπόλοιμα είναι πολύ μεγάλο. Αυτό δεν ισχύει και δεν ισχύει γιατί είναι ακριβώς ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί το υπόλοιμα είναι μέσα στις προδιαγραφές των διεθνών δεδομένων και των διεθνών κανόνων. Θα ήθελα σε αυτό το θέμα να απαντήσω ότι το δικό μας το έργο, έτσι όπως εξελίχθηκε, έχει δύο σημαντικά του. Πρώτον, προβλέπεται ότι εντός του χρονικού διαστήματος που θα λειτουργεί η διαδικασία αυτή, θα έχουμε επιτύχει ανακύκλωση στην πηγή παραγωγής των στερεών αποβλήτων, των αποβλήτων, των οικιακών αποβλήτων, 50% ανακύκλωσης, έτσι όπως προβλέπεται, από τους διεθνείς κανόνες. Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία έχει αναλάβει την ευθύνη να κάνει ανακύκλωση σε επίπεδο 35% επί του σύμμικτου προϊόντος, το οποίο θα πηγαίνει για επεξεργασία στις μονάδες επεξεργασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ποσοστό ανακύκλωσης είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πιάνοντας και ξεπερνώντας τους ευρωπαϊκούς στόχους και τους ευρωπαϊκούς όρους, ακόμα και των πιο προηγουμένων συστημάτων της Ευρώπης.
το υπόλοιμα που υπολογίζεται ως 45% είναι το υπόλοιμα από το τελικό προϊόν που θα επεξεργαστεί η μονάδα. Αυτό στο επίπεδο του όγκου είναι κάτω από 10%. Ακούγεται επίσης και ένα πολύ άλλο μεγάλο ψέμα, ότι αυτό το υλικό, το υπόλοιμα, θα μολύνει το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και την ατμόσφαιρα. Και αυτό δεν ισχύει, γιατί η επεξεργασία που θα γίνει στο υπόλοιμα το καθιστά παντελώς αδρανές. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν ειδικές περιβαλλοντικές προβλέψεις ότι στους χώρους εναπόθεσης του υπολείμματος γίνεται η διαδικασία και τοποθετούνται μηχανισμοί εξαιρετικά προηγμένοι, οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ουδετερότητας του προϊόντος και της οποιασδήποτε βλάβης που ήθελε προκύψει στον χώρο εναπόθεσης, πολύ δε περισσότερο στον χώρο των περιβάλλοντα, όπου δεν θα υπάρχει απολύτως καμία τέτοια διαδικασία. Αυτά νομίζω ότι είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Το υπόλοιμα λοιπόν που θα απομένει είναι σε όγκο κάτω από το 10%, πιάνοντας τη μεγαλύτερη δυνατότητα από άλλες παρόμοιες ομοειδείς εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει επίσης και το εξής ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με την σύσταση της μονάδος. Η μονάδα, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, θα κάνει την διαλογή του ανακυκλώσιμου υλικού, θα κομποστοποιεί το οργανικό υπόλοιμα και το υπόλοιπο υπόλοιμα θα το μετατρέπει σε προϊόν που θα το χρησιμοποιεί για τις δικές της ενεργειακές ανάγκες, ώστε η μονάδα να είναι αυτοσυντηρούμενη ενεργειακά. Και φανταστείτε ότι τα λένε αυτά άνθρωποι οι οποίοι πολιτικά μας λένε και ευαγγελίζονται όλους τους άξονες που εμείς έχουμε θέσει ως προτεραιότητα. Έφυγες στο ερώτημα, γιατί τόσο μεγάλο υπόλοιπο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Οι μόνες δομές για να μπορούν να μειώσουν το υπόλοιμα είναι μόνο οι καύσεις. Το ερώτημα που τους θέτω, θέλαν να πάμε σε λογική καύσεις, από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, στις πολιτικές τους επιχειρηματολογίες, αποκλείουν την οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη σε αυτό το γεγονός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το ψέμα, αλλά αντιφάσκουν μεταξύ τους. Αντιφάσκουν σε αυτά που ευαγγελίζονται και επαγγέλλονται στους πολίτες, αντιφάσκουν και στις σημερινές δυνατότητες αυτού του έργου, γιατί ακριβώς τρομάζουν από την επιτυχία της περιφέρειας. Τρομάζουν πολιτικά από την περιφέρεια των Ευρωπαϊσσών. Γιατί είδαν ότι με σταθερά βήματα, με μεγάλη προσπάθεια, με πολύ κόπο, αλλά με συγκεκριμένο όραμα, εμείς υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις για τις οποίες μας έδωσαν την εμπιστοσύνη οι υπεροπονήσεις οι πολίτες μας. Άλλωστε, εμείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα είχαμε με σαφήνεια ορίσει το όραμά μας και το σχεδιασμό μας για τον απεγκλωβισμό της Πελοποννήσου από τη μεγάλη της πληγή, από το μεγάλο της έσχος που ήταν οι ανεξέλεκτες κομματερές, η ανεξέλεκτη διάθεση των στερεών οικιακών αποβλήτων. Αυτό είναι το στόμα. Και προσπαθούν
με την ψευδολογία τους, να δημιουργήσουν και να ενισπύρουν φόβους και φοβίες στους πολίτες. Οι πολίτες όμως ασφαλώς και δεν συμμετέχουν σε μια τέτοια λογική, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Πελοπόννησος κερδίζει το μεγάλο της στοίχημα απέναντι στην διαχείριση των στερεών απολύτων. Και από την άλλη πλευρά, η Πελοπόννησος, αυτό που κάνει σήμερα, ουσιαστικά έχει αδρανοποιήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την επιβολή υπέροχων προστήμων, τα οποία θα ήταν δυσβάσταχτα για τις τοπικές κοινωνίες, για την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, καθότι είναι γνωστό ότι τα πρόστιμα δεν τα πληρώνει η κεντρική κυβέρνηση, αλλά μετακυλίονται στις πλάτες των φορολογούμενων πολιτών. Αυτές ήταν οι διευκρινήσεις που ήθελα να σας δώσω, τονίζοντας ότι οι περιβαλλοντολογικοί όροι που έχουμε θέσει ξεπερνούν τους περιβαλλοντολογικούς όρους που θέτουν όλες οι ευρωπαϊκές διεκτίβες, αλλά και η ελληνική νομοθεσία. Είμαστε πεπισμένοι, είμαστε σίγουροι ότι αυτό το έργο θα είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά θα απαλλάξει την Πελοπόννησο από το μεγάλο πρόβλημα της διάθεσης των οικιακών αποβλήτων, θα επιβάλλει μια εντελώς διαφορετική παιδεία στους πολίτες και η περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι η αεροφόρος περιοχή, η αεροφόρος περιφέρεια της χώρας.